τελείωσε. Μαζί καθόμαστε. Όχι, δηλαδή. Κάτσε λίγο. Πάνω σε αυτό, ρε φίλε, έχει βάλει κριτήριο να ψηφίσει και εμένα την πρώτη φορά που μου έχει πει ότι είχε πέσει, είχε φύγει ο αδερφός σου, είδα ένα δυναμικό Χρήστο. Ναι. Και ρε φίλε, δεν στέκει αυτό όμως. Γιατί όταν βλέπει ένα Χρήστο να έχει πέσει, δεν τον πατά κι άλλο με ψήφο. Άμα είμαστε στο καφενείο, ναι. Κάθε βράδυ 3-4 ώρες λέμε τα δικά μας ιστορίες. Έτσι. Και πάω εγώ την Τρίτη. Και σε ψηφίσω και βγαίνει υποψήφιο και καταλαβαίνει πω την έδωσα εγώ. Okay. Μου το λες μόνο σου, λέω. Θα είχε διάθεση να έρθει εκεί να γελάσουμε και να πει: Κούσα, Μπέτζα, πάμε να κάνουμε. Όχι, θα έχεις... αλλά δεν θα σου έριχνα τα μούτρα, Μπέτζα. Θα σε μα δεν σου έριξα εγώ τα μούτρα, ρε αγόρι μου. Απλά μου κακοφάνηκε. Εσύ μπορεί να μου λέγε. Μου κακοφάνηκε. Αν ερχόσουν μετά που έβγαινα προτινόμενο εδώ και μου έλεγε: Μπέτζα, σε έχω ψηφίσει. Θα έλεγα: Εντάξει, γρήγορα όλα καλά, ρε πάμε. Καλύτερα να τα λέμε έξω από τα δόντια, έτσι κι αν κάποιον ίσως θέλουμε να τον ψηφίσουμε, να είμαστε ξεκάθαροι, ξέρω εγώ, και όχι να δηλιάζουμε μετά να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Για μένα. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα. Εγώ τα έχω καλά όμως σχεδόν με όλο το σπίτι. Το Κεχαγιά, φίλο όμως, έχει πει. Είναι με κάθε μου Σοφία, έχει απομακρυνθεί. Έχει αγωνίσει, του το είπανε, δικό μου ήταν με το Κεχαγιά. Ναι. Και του είπανε, αγγίζει, φίλε... έτσι και εγώ και ο Ζακ. Ναι, πας και ψηφίζει όμως ένα άτομο. Έχω κάνει και 2,5 μήνες παρέα μαζί του, φίλε. Αλλά βλέπεις, φίλε, εγώ ξέρεις, δεν μ' άρεσε. Ναι, έχω κάνει και 2,5 μήνες παρέα με το Κεχαγιά και έχω περάσει πολλά. Εκείνη το πρώτο παιδί που έκανα παρέα εδώ μέσα. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω ξαφνικά έτσι. Απλά όταν βλέπω σένα, αυτό όταν βλέπω σένα να ψηφίζει και να μην. Εφόσον το ξέρει όλο το σπίτι και το ξέρει ότι το ξέρει. Ναι, ποτέ δεν κοιτάει, παιδί, και πες χρηστή. Μητσάρα, ξέρω απαγορεύεται. Το ξέρει όλο το σπίτι πλέον. Όπως το έκανε χθες. Το λέω κι εγώ. Το έκανε χθες, ρε. Να ξέρεις σε ψήφισα. Εντάξει, το έκανα χθες. Απόψεις είναι τρεις διαφορετικές. Έχουμε τη μία του Μπυργίδη ότι θεωρεί ότι εμείς που κάνουμε πλάκα τα 3-4 άτομα τον τελευταίο καιρό δεν πρέπει να άλλο ψηφιστούμε. Έχουμε το Χρήστο που αφήνει να εννοηθεί ότι τον προσέγγισα και ξανά για να μην με ψηφίσει. Το οποίο δεν με νοιάζει καθόλου. Και έχουμε και τη δικιά μου άποψη ότι στο παιχνίδι που είμαστε εδώ έχουμε μείνει πλέον 8 άτομα. Υπάρχει πάντα μια σειλία, υπάρχει ο αυτός μου, άρα 6. Και προφανώς υπάρχουν και προτεραιότητες. Όταν εγώ έχω 2-3 παιδιά που κάνω παρέα και τους 3 μήνες, δεν θα τα ψηφίσω. Θα διαλέξω τους υπόλοιπους. Και προφανώς αυτά τα παιδιά είναι τους υπόλοιπους.